εκδοδέσκοπη κληρική, εντιμότατοι άρχοντες και χριστιανοί παραδικοί. Δίνομαι και παίρνομαι ευθείας αυτών των καιρών. Το καλό είναι οι μέρες, το καλή και η σημερινή μέρα, που είναι η πρώτη ενός νέου έτους και είναι και η γιορτή του μεγάλου ασυλίου. Θα ήθελα να παρακαλέσω την αγάπη σας, 2-3 λεπτά να μου χαρίσει από την υπομονή της, ούτως ώστε δίνοντας τις ευχές μου να έχω την εντύπωση ότι δεν εκτελώ απλώς ένα εθιμικό καθήκον, αλλά επικοινωνώ με τις καρδιές σας εν πνεύματι και αληθεία. Ο Μέγας Βασίλειος είναι μεγάλος και ανυπέρβλητος διάσπαρος και μάλιστα για τους διδασκάλους, για τους παιδαγωγούς και για τους μαθητές, ο καταλληλότερος, διότι θεωρείται μεταξύ των άλλων και ανατόμος της ψυχής των παιδιών. Εκείνον των καιρών που έζησε δεν είχε καθιερωθεί ο Νίπιο Βαπτισμός. Ο Νίπιο Βαπτισμός καθιερώθηκε στην Εκκλησία μας τον 5ο αιώνα, ενώ ο Άγιος μας έζησε πολύ νωρίτερα. Ανέβαλαν όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν προβληματιστεί θετικά για την χριστιανική θρησκεία. Ανέβαλαν τον βαπτισμό τους για το τέλος της ζωής τους ή για τα χρόνια τα γεροντικά. Γιατί επίσκεπαν ότι μετά την βάπτιση βγαίνουν από την Πολυμπήθρα ως ολόλευκα περιστέρια. Και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν είχε τονιστεί ότι το ίδιο γίνεται και όταν γίνεται η εξομολόγηση ενός ανθρώπου. Η Εκκλησία μας λοιπόν, για να προλάβει και να μην πεθάνει κάποιο παιδί αβάφτιστο και δεν έχει τη χάρη του Θεού, καθιέρωσε τον Νιπιοβαπτισμό και ετώνησε για αυτούς που ανέβαλαν την βάπτιση για τα γεράματά τους, ότι μπορούν να καθαρίζονται όταν παρίσταται ανάγκη και όταν η συγκήρυσή τους τους ελέγχει. Όλοι οι δικοί του άνθρωποι του Μεγάλου Βασιλείου, και πρέπει να γνωρίζετε ότι ήταν από μια πολύτεκνη οικογένεια η οποία έβγαλε εκτός του Αγίου κι άλλους δύο αρχιερείς και έναν μοναχό και μία ασκήτρια και Αγία την αδελφή αλλά και την μητέρα τους. Το έλεγα λοιπόν αβαπτιστή και εκείνος τους έλεγε όχι ακόμη, μα γιατί αφού δεν σου λείπει τίποτε και εκείνος απαντούσε στερεότυπα. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να σας δώσω. Αν ανήκω εις τον Χριστό, θα ανήκω μόνο εις αυτό. Και επειδή ακόμη δεν ήταν έτοιμος να δοθεί, να παραδοθεί ψυχή δε και σώματι, γι' αυτό και ανέβαλε το βάπτισμα. Εμείς αδελφοί μου, να σταθούμε απέναντι στον Άγιο και να ειδούμε αν ο καθένας μας έχει το θάρρος να τον ειδεί κατάματα. Γιατί δυστυχώς είμαι χριστιανοί μόνο στα χαρτιά και η ζωή μας είναι τελείως διαφορετική. Είναι ανάγκη να πούμε ο καθένας μας ή θα ανήκουμε εις την Ορθόδοξη Εκκλησία ή ασκήπουμε. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Κάποια άλλη ευκαιρία θα δώσει ο Θεός ώστε να αναγεννηθεί ο άνθρωπος. Το να είμαστε χριστιανοί στα χαρτιά, αλλά η ζωή μας κάθε άλλο να μαρτυρεί, αυτό είναι εις βάρος μας, αλλά είναι και εις βάρος του περιβάλλοντος μας, διότι δίδομαι ένα πολύ κακό μήνυμα. Ευχόμεθα ο χρόνος να είναι γεμάτος υγεία, γεμάτος χαρά, να αμέσως η υποκρισία μας. Τι είναι ο χρόνος, λέει ο Μέγας Βασίλειος, δεν είναι τίποτα, αλλά είναι και το πάνω. Ο παρελθόν χρόνος έφυγε, τον χάσαμε, τον δυσμονήσαμε. Ο παρόν είναι απροσδιόριστος, διότι ενώ μπορεί να τον πεις παρόντα, ήδη έχουν φύγει μερικά λεπτά του και είναι άπιαστος. Και το μέλλον είναι τελείως άγνωστο. Επομένως, τι θα φέρει ο χρόνος, τη χαρά, τι είναι κανένα σύμφωνας που παίρνει από κάποια πηγή τη χαρά και την φέρνει και την ευτυχία. Όχι αδελφοί μου, θα πρέπει να μάθουμε να είμαι θα ειλικρινής στα λόγια μας
και συνεπής στην ζωή μας. Η χαρά θα την φέρει, η πίστη μας εις τον Θεό και η με πολύ ευλάβη εφαρμογή των εντολών. Χαρά και ειρήνη παντί του εργαζομένου του αγαθών. Θλίψεις και στενοχωρία παντί του εργαζομένου των κακών. Είναι λόγια σταράτα, λόγια που έχουν αφετηρία τον ίδιο τον ανυπέρβλητο διδάσκαλο Κύριό μας και δεν πρέπει να τα περιφρονήσουμε. Επομένως, αν θέλουμε χαρά και ευτυχία στη ζωή μας, να αγαπήσουμε τον Χριστό με την ψυχή μας και να είμαστε πάντοτε πρόθυμοι να εφαρμόσουμε τις εντολές του. Τι είναι ο χρόνος? Πάρτε τα ημερολόγια από αυτά που θα σας χαρίσουν οι φίλοι σας και τα αγαπητά σας πρόσωπα, κρατήστε το λίγο στο χέρι σας και ξεφυλίστε τα 12 φύλλα που αναφέρονται στον κάθε μήνα. Και φτάνετε στις 31 Δεκεμβρίου. Καταλάβατε τίποτε? Στο φιλοβέντερο, όχι ασφαλώς. Το ίδιο δεν θα καταλάβουμε και στις 31 Δεκεμβρίου, αν επιτρέψει ο Θεός να ζήσουμε, εάν απλώς επιπόλαια γυρίζουμε τα φύλλα του χρόνου μας. Είναι ανάγκη να στεκόμεθα σε αυτά που γράφουν τα φύλλα. Είναι ανάγκη να μιλούμεθα την ζωή των πατέρων της Εκκλησίας και τα συνθήματα που μας δίνουν και είναι εκεί καταγεγραμμένα. Τότε, έστω και φύγει αυτός ο χρόνος, θα κερδίσουμε την αιωνιότητα εκεί που χορταίνει ο άνθρωπος πλέον από την παράταση της ζωής του. Εκεί έχει αρχή αυτή η ζωή, δεν έχει τέλος όμως. Τούτη ζωή έχει και αρχή και τέλος. Μην της δίνουμε και τόσο μεγάλη σημασία και εξαιτίας και προς χάρη αυτής χάνουμε την αιωνιότητα. Εύχομαι όλα τα καλά του Θεού στη ζωή σας, την υγεία σας να έρχεται, αλλά όλοι να την προσέχουμε, γιατί δυστυχώς την εκτιμούμε μόνο όταν την χάνουμε ή όταν επισκεπτόμεθα ασθενείς στα νοσοκομεία. Εύχομαι να έχετε τη χαρά με την προϋπόθεση ότι όλοι μας θα θελήσουμε να εφαρμόζουμε τα μηνύματα της Αγίας Εκκλησίας μας που είναι διδάγματα του ίδιου του Χριστού μας. Όλα τα καλά του Θεού στη ζωή σας και στο καινούργιο χρόνο. Και προσθέτω ότι εύχομαι να είναι 1000 φορές καλύτερος από κάθε προηγούμενο και μάλιστα από το 2013 που ήταν ίσως και ο χειρότερος. Δηληθών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Πειράς και φυλάξε πάντα συμπάς εν ειρήνη και ομονία και αγάπη δια πρεσπυρών του Αγίου Μεγάλου της Εκκλησίας μας Πατρός Βασιλείου.